μαζί μας η φιλόλογος κυρία Μαρία Ουζούνη. Θα ήθελα πολύ να μιλήσω για τη Μακεδονία. Είναι κάτι το οποίο έτσι με πονάει ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι είναι υποτιμημένη η έκρηξη της Επανάστασης στη Μακεδονία. Γι' αυτό, για ποιο λόγο? Διότι η Μακεδονία από αρχαιοτέτων χρόνων ήταν η προμετωπίδα και ο προμαχώνας του ελληνισμού. Έβαλαν τους κατοίκους όλους να στηθούν σαν να χορεύουν και κάθε φορά ο κορυφαίος του χορού κατέληγε στην αρχή ενός γκρεμού που ο γεννήτσαρος έκοβε το κεφάλι του και τον έριχνε στον γκρεμό. Ο λαός ο οποίος ξεχνάει την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει. Να πάμε και λίγο πιο ανατολικά, λοιπόν, προς τη Θράκη. Στη Θράκη, για τη Θράκη να επισημάνουμε τη συμβολή της Δόμνας Βυσβίζη. Πάμε κοντά στην Κωνσταντινούπολη τώρα. Πολύ πάμε κοντά. Έτσι, λέμε έτσι. Θράκη, αλλά είναι και Ανατολική Θράκη. Δηλαδή, ουσιαστικά η μια πλευρά της Κωνσταντινούπολης είναι Θράκη. Ακριβώς. Είμαστε στην έδρα της αυτοκρατορίας. Ακριβώς, στην έδρα που γι' αυτό και γενικά δεν έχουμε πάρα πολύ έντονες εξεγέρσεις σε αυτή την περιοχή, παρόλο που υπήρξανε επί 21. Και μάλιστα η αιματοχυσία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, διότι υπήρξε άμεση επέμβαση. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ακριβώς επειδή γετνιάζουν με την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι κάτοικοι είναι, θα έλεγα, πολύ πιο τρομοκρατημένοι και δεν μπορούν να εκδηλωθούν έντονα. Γι' αυτό και δεν τονίζεται και δεν δίνεται πάρα πολύ ιδιαίτερη έμφαση. Παρόλο που και εκεί έχουμε, ας πούμε, συγκλονιστικές εξεγέρσεις, σημαντική είναι η συμβολή της Δόμνας Βυσβίζη. Εγώ θα την έλεγα είναι η Μπουμπουλίνα του Αιγαίου. Η οποία πού με είναι, τον... πού? Στην Ανατολική, στην περιοχή του Ένου, δηλαδή θα λέγαμε σημερινή Ανατολική Βουλγαρία. Σε αυτό το κομμάτι που έχουμε την παρουσία ανθυρού ελληνισμού. Τα ονόματα των πόλων ακόμα και σήμερα δείχνουν ακριβώς την ελληνικότητα, την ελληνική παρουσία. Ανδριανούπολη, 40 εκκλησίες, όλες αυτές οι περιοχές έτσι δείχνουν ακριβώς την παρουσία μας. Από την περιοχή λοιπόν του Ένου, η ίδια ήταν ο άντρας της, ο Αντώνιος Βυσβίζης, ήταν μεγαλέμπορος και μεγαλοκτηματίας. Δεν ξέρω πόσους υπηρέτες είχαν, πραγματικά η προσωπική τους περιουσία ήταν πολύ μεγάλη. Και αποφασίζει όλη η οικογένεια μαζί, ενώ ξεκινάει πρώτα ο Αντώνιος Βυσβίζης, του λέει: Δόμνα, δεν θα πας πουθενά, θα έρθω μαζί σου. Και παίρνουν τα 5 παιδάκια τους, ναυλώνουν πλοίο την Καλομήρα με κανόνια και δικό τους στρατό και ξεκινούν πραγματικά να οργώνουν το Αιγαίο. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι όταν σκοτώθηκε ο άντρας της, ο Αντώνης Βυσβίζης, σε μία μάχη, βέβαια να γνωρίζουμε ότι ο Αντώνης Βυσβίζης σκοτώθηκε από δικούς μας, από Έλληνες. Άντε πάλι. Ναι, δυστυχώς πρέπει να μιλούμε έτσι και για τα αρνητικά της φυλής μας, στα πλαίσια του εμφυλίου πολέμου, επειδή ζητήθηκε από τον Αντώνιο να βγάλει από τη μέση τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Αυτός αρνήθηκε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα φυσικά η αδέσποτη σφαίρα να πετύχει τον Αντώνιο. Περιττώ να σας πω ότι η Δόμνα δεν σταματάει τη μάχη, δίνει διαταγή ο άντρας της να κατέβει κάτω στο αμπάρι, η ούσα έγκυος η ίδια, δίνει διαταγές, ολοκληρώνεται, θα λέγαμε, η μάχη και στο τέλος της μάχης η ίδια κατεβαίνει κάτω, θρηνεί, απονέμει τη μέση στον άντρα της και τον θάβει. Και μετά από κάποιους μήνες φέρνει στον κόσμο το 5ο τους παιδί. Συγκλονιστικά γεγονότα. Το τέλος φυσικά αυτής της γυναίκας ήταν πιο, όπως καταλαβαίνετε, η φήμη και η δόξα της προκάλεσε τη θυμηδία και τη ζήλια των κυβερνώντων εκείνης της εποχής, η οποία όταν κάποια στιγμή τελείωσαν τα πολεμοφόδια, δεν είχε άλλα μέσα, είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της και λέει: Παιδιά, βοηθήστε με, εξοπλίστε, και δεν τη δίνει κανένας τίποτα. Τότε αποφασίζει η ίδια να το δώσει το πλοίο ως πυρπολικό για να χρησιμοποιηθεί, για να την, έτσι, για να ανατινάξουν, ας πούμε, στοιχεία του, τον τουρκικό στόλο. Και η ίδια λέει, καταφεύγει άπορη με τα 5 της παιδιά, εκ των οποίων τα 3 τα χάνει από πανόλη, από αρρώστια, και μάλιστα μένει σε ένα σπίτι όπου δεν είχε ούτε παράθυρα ούτε πόρτες. Και προσπαθεί καημένη και στέλνει επιστολές στην
κυβέρνηση στοιχειώδη τότε που υπήρχε, γιατί δεν έχουμε ακόμα ελληνικό κράτος νεοσύστατο. Και η απάντηση βέβαια δεν ήταν καμία. Αργότερα ο Καποδίστρης την έδωσε κάποια πενιχρή σύνταξη για να μπορέσει λίγο να ζήσει. Αλλά δυστυχώς θα δούμε ότι αργότερα έτσι ζει λίγα χρόνια ακόμα και πεθαίνει πάμπτωχη μέσα σε μια καλύβα. Έχοντας χάσει τα 3 παιδάκια της και το ένα μόνο κατάφερε οι Γάλλοι φιλέλληνες να τον πάρουν μαζί της στο Θεμιστοκλή και να τον μεταφέρουν στο Παρίσι που τον σπούδασαν και αργότερα έτσι πήρε πολύ σημαντικές θέσεις στην ελληνική διοίκηση, θα λέγαμε. Παρομοίως και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αυτά όπως και η Σαμοθράκη. Η Σαμοθράκη πραγματικά πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα και μάλιστα λένε ήταν το μοναδικό νησί αυτό και τα ψάρια στο οποίο ξεκλήριστηκε όλος ο πληθυσμός. Σφαγίασαν τους πάντες και μάλιστα μετικίστηκε η Σαμοθράκη. Δεν έμεινε κανένας γηγενής ο οποίος να διασώθηκε για να μείνει εκεί. Ξέρετε τι θα ήθελα. Θα ήθελα να αναφερθούμε, να μας μιλήσετε για κάποια γεγονότα ή μύθους. Κάποιοι τα εμφανίζουν σαν μύθους. Ναι. Όπως ας πούμε το κρυφό σχολείο. Με προκαλείτε. Ναι, ναι. Όπως ας πούμε το κρυφό σχολείο. Είναι άδικο. Όλοι μας κατά βάθος ξέρουμε. Και θέλουμε να ξέρουμε και θέλουμε να πιστεύουμε. Από την άλλη πλευρά έρχονται κάποιοι και... Ναι. Κοιτάξτε, είναι αυτό που σας είπα στα πλαίσια της υπομείωσης κάποιων καταστάσεων. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Σαράντος Καργάκος, πάντοτε θα το μνημονεύω, ό,τι υπάρχει στον μύθο, υπάρχει στίγμα αλήθειας. Είναι, λέει, όπως έχεις το τριαντάφυλλο και του ρίχνεις τη χρυσόσκονη. Εάν βγάλεις τη χρυσόσκονη, το τριαντάφυλλο μένει. Για να υπάρχει αυτή η φήμη, σίγουρα κάτι υπήρχε. Και το γεγονός ότι ζούμε σε μια περίοδο που πραγματικά υπάρχουν περιοχές στις οποίες, εκτός από τις προνομιακές περιοχές, ή στην επαρχία, οι άνθρωποι ζούσαν πραγματικά κάτω από δυσβάστακτο ζυγό. Έχουμε το πεδομάζωμα, έχουμε το χαράτσι. Τι σημαίνει χαράτσι? Για να έχεις το κεφάλι σου, θα πρέπει να πληρώνεις συγκεκριμένο φόρο στο Σουλτάνο. Για να έχεις το σπίτι σου, συγκεκριμένο φόρο στο Σουλτάνο. Περιττό να σας πω εδώ ότι είχα ακούσει και το κορυφαίο το οποίο πραγματικά είχε σε ένα συνέδριο, ότι στον Πόντο υπήρχε το λεγόμενο οδοντικό χαράτσι. Τι σημαίνει αυτό? Αν, λέει, ο Πασάς επισκεπτόταν μία περιοχή, έπρεπε ο πρόκριτος της περιοχής, ο πιο πλούσιος, να του παραθέσει γεύμα. Όταν έφευγε ο Πασάς, έπρεπε ο συγκεκριμένος πρόκριτος να πληρώσει τον οδοντικό φόρο για τη φθορά των δοντιών του Πασά. Λέει, τόση υποτίμηση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκ των πραγμάτων, ζώντας και βιώνοντας αυτές τις καταστάσεις, καταλαβαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν ευνοήθηκε η ελληνική παιδεία σε αυτές τις περιοχές, τις παραμεθόριες περιοχές, όπου εκεί έρχονται τώρα αυτή την κατάσταση να την αναπληρώσει ο ημιμαθής ιερέας. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Και εδώ θα ήθελα να παραθέσω ότι υπάρχουν και πηγές. Ο Στέφανος Καμένος, αγωνιστής εκείνη την περίοδο, ο οποίος σκοτώθηκε το 1823, ο ίδιος αναφέρει και περιγράφει ότι επειδή ακριβώς δεν επέτρεπαν τη λειτουργία σχολείων, υπήρχαν κρυφά. Να αναφέρουμε το Κασουμούλη. Ο Κασουμούλης επίσης το αναφέρει. Και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μέσα στο μύθο και το τραγουδάκι «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγι μου να περπατώ», το οποίο βέβαια αναφέρεται στη Μικρά Ασία. Γιατί τα παιδάκια, επειδή φοβόντουσαν, γιατί τη νύχτα πήγαιναν, φοβόντουσαν. Και μην ξεχνάμε ότι πολλά παιδάκια στο πεδομάζωμα, όταν τα άρπαζαν και τα έπαιρναν, που ήταν ο μεγαλύτερος φόρος αίματος. Για μένα το πεδομάζωμα ήταν ό,τι χειρότερο. Καλύτερα το παιδί σου να το σκότωναν, παρά να το έπαιρναν και να το έκαναν γενίτσαρο. Γιατί ο καλύτερα στελεχωμένος στρατός, εκείνη και ο επίλεκτος στρατός, ήταν τα Χριστιανόπουλα. Και στο σύνολο λένε 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι στέρισαν από τον ελληνισμό τα πιο, θα λέγαμε, το πιο επίλεκτο κομμάτι του. Γιατί στην αρχή ο Σουλτάνος έδινε εντολή τα πιο όμορφα και αρτιμελή παιδιά. Τι τα ήθελε τα όμορφα και τα αρτιμελή? Τα αρτιμελή τα ήθελε ακριβώς για να στελεχώσει το στρατό του και τα όμορφα για να τα κακοποιήσει. Να λέμε τις αλήθειες. Και λέγαν μάλιστα ότι όταν από τη μητέρα άρπαζαν το παιδί, εάν της έπαιρναν το παιδί από τα χέρια και αυτή αντιδρούσε, όπως και ο πατέρας, τότε η εντολή του Φιωμανίου έλεγε ότι έπρεπε να τους κρεμάσουν στην πόρτα και το αίμα τους να θεωρείται άνευ αξίας.
Και τότε οι μητέρες, λέει, έφταναν στο σημείο την πρώτη Κυριακή μετά από την αρπαγή των παιδιών τους να κάνουν μνημόσυνο. Τα θεωρούσαν πλέον νεκρά. Τόσος πόνος. Και γιατί ακριβώς το θεωρώ ο μεγαλύτερος φόρος αίματος? Γιατί έπαιρναν την αφρόκρεμα, την πιο επίλεκτη κοινωνική τάξη. Και γιατί το έκανε ο Σουλτάνος, το έκανε επίτηδες. Γιατί σου λέει, οι μορφωμένοι είναι αυτοί που θα μου δημιουργήσουν το πρόβλημα. Θα επαναστατήσουν, θα εξεγερθούν. Ενώ να αφήσω αγράμματο και απλοϊκό το λόγο, μπορώ να τον διαχειριστώ και να τον κάνω ό,τι θέλω και να τον τρομοκρατώ. Φύγαμε από το θέμα, βέβαια, του κρυφού σχολείου, αλλά εγώ θέλω να επιμείνω. Διαβάζει κανείς ότι τα δίναν τα παιδιά τους. Γιατί τα παιδιά τους θα είχαν και καλύτερο μέλλον στον τουρκικό στρατό, ενδεχομένως. Ναι, υπήρχαν και αυτές οι περιπτώσεις, οι οποίες ήταν μεμονωμένες. Και αυτό έγινε και αρκετά αργότερα, κυρίως από τους μουσουλμάνους, όχι τόσο πολύ από τους Έλληνες, οι οποίοι ζητούσαν να αντικαταστήσουν τα παιδιά τους με τους Έλληνες, προκειμένου να τα πάρουν, ακριβώς για να μπορέσουν να αναρχηθούν και να εξελιχθούν στο τουρκικό στρατό. Βέβαια, αν γνώριζαν τι τα περίμενε τα παιδιά τους, τότε σε καμία περίπτωση δεν θα το επέτρεπαν αυτό. Και αυτό γιατί το λέω, διότι αυτά τα παιδάκια στην αρχή τα έπαιρναν από την ηλικία των 2 έως των 5 ετών, για να υπάρχουν λιγότερες αναμνήσεις, να μην θυμούνται. Όταν αργότερα όμως αυτό το πράγμα επεκτάθηκε και είχε μεγαλύτερη ανάγκη η στελέχωση του στρατού, άρχισε να παίρνει και μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά τις μεγαλύτερες ηλικίες τις περνούσε από περισσότερα βασανιστήρια. Τα παιδιά βασανίζονταν ικτρά. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Μέχρι που βιάζονταν κιόλας. Γιατί ακριβώς για να θολωθεί η μνήμη τους και να μην έχουν αναμνήσεις. Γιατί έχουμε και πάρα πολλές περιπτώσεις γενιτζάρων οι οποίοι μπαίνουν στα χωριά τους για να σφαγιάσουν και αναγνωρίζουν. Έχουν αναμνήσεις. Έχουμε μια συγκλονιστική μαρτυρία στην οποία ο γενίτσαρος ετοιμάζεται να μπει στο σπίτι και να σφαγιάσει και τη στιγμή που σηκώνει, λέει, το σπαθί του, ακούει το νανούρισμα της μάνας, η μάνα να νουρίζει το μωρό και παγώνει, συγκλονίζεται. Γιατί θυμήθηκε το νανούρισμα της μάνας του. Έχουμε περίπτωση γενιτσάρου που μπαίνει μέσα και πάει να σφάξει το παιδί, να το αρπάξει και το σταματάει η μάνα γιατί τον καταλαβαίνει από το σημάδι. Και μόνο από το άκουσμα της μάνας συγκλονίζεται. Όλα αυτά είναι μέσα από πηγές και από μαρτυρίες. Απίστευτες, έτσι, απίστευτα πράγματα. Να γυρίσουμε στο κρυφό σχολείο. Λοιπόν, γυρνάμε στο κρυφό σχολείο. Το γεγονός λοιπόν ότι υπήρχε το κρυφό σχολείο οφειλότανε στο ότι υπήρχε ένας νόμος ο οποίος επέτρεπε ο Σουλτάνος την λατρευτική διαδικασία. Δηλαδή μπορούσαν στις περισσότερες περιοχές κάποιος να μπει στην εκκλησία και να ασκήσει το λατρευτικό του δικαίωμα. Γι' αυτό λοιπόν και οι ναοί τότε ήταν στελέχωσαν τα λεγόμενα κρυφά σχολιά. Έμπαιναν δηλαδή τα παιδάκια, φυσικά όπως καταλαβαίνουν παιδάκια τα οποία είχαν έφεση στα γράμματα. Δεν ήταν όλα τα παιδάκια, γι' αυτό και δεν ήταν γενικευμένο. Και στηρίζονταν κυρίως στα εκκλησιαστικά βιβλία, στο ψαλτήρι και στο οχταήχη. Οπότε έχουν μια στοιχειώδη εκπαίδευση και παιδεία, όπου τα παιδιά αυτά μαθαίνουν τα βασικά γράμματα. Αυτό εκ των πραγμάτων καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ορεινές περιοχές όπου είναι δυσβάσακτος ο ζυγός, δεν μπορούσε αυτό να διακηρύσεται. Και να αναφέρει ελάτη όλοι στο κρυφό σχόλιο όταν γίνεται αναφορά. Έτσι, όταν γίνεται αναφορά ότι γινόταν εγκρυπτό. Οπότε γι' αυτό και βλέπουμε ότι υπήρχε μία μαγιά και μία βάση για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην έκρηξη της Επαναστάσεως και από εκεί και πέρα όλο αυτό να μπορέσει να διοχετευτεί. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι όλα αυτά γίνονται στο χώρο της Εκκλησίας, η οποία στήριξε απανταχού τον Ελληνισμό. Ένα άλλο θέμα λοιπόν, μιας και το θίγεται, ο αφορισμός. Πονεμένη ιστορία, ναι. Πονεμένη ιστορία. Ξέρετε, ακούγεται μια ιστορία, στην αρχή μας παραξενεύει, αλλά όσο ακούγεται, σταματάει ο αντίλογος και λες, μήπως. Πάλι σκύβουμε στις πηγές. Πιο συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος αφορίζει έτσι, την Επανάσταση. Το κίνημα του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Κοιτάξτε, είναι πονεμένη ιστορία υπό ποια άποψη. Πρέπει πάντοτε όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε μία περίοδο, ποτέ δεν την ερμηνεύουμε με βάση τα δεδομένα της εποχής μας.
πρέπει πάμε να καταλάβουμε την κατάσταση την οποία βίωναν εκείνη την εποχή. Μιλάμε για έναν δυσβάστακτο ζυγό. Ναι, μην το Πατριαρχείο ήταν υποπρονομιακό καθεστώς, αλλά ήταν και μια πονηρή κίνηση του Σουλτάνου. Ήθελε να έχει κατοχυρωμένους τους υπηκόους του. Σου λέει, εάν δεν έχουν ένα στήριγμα, αυτοί θα επαναστατήσουν και θα εξεγερθούν. Εάν όμως δημιουργήσει ένα καθεστώς, το οποίο δες εγώ σέβομαι τον αρχηγό σου, σου δίνω τη δυνατότητα να έχεις πνευματικό ηγέτη, ο οποίος επιμένει, εκ των πραγμάτων καταλαβαίνετε ότι λίγο καθησυχάζουν τα πνεύματα. Είναι λίγο και μια πολιτική κίνηση, θα έλεγα. Ένα άλλο επίσης βασικό είναι ότι ο λόγος για τον οποίο φυσικά έμπαινε σε αυτή τη θέση, θα έλεγα ότι η πιο δύσκολη θέση ήταν να είσαι Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, διότι ήσουν με το μαχαίρι στο λαιμό. Ανά πάσα στιγμή, οτιδήποτε συνέβαινε στον πληθυσμό, νομίζω διαχρονικά. Έτσι, στο χριστιανικό πληθυσμό, πάντοτε την πλήρωνε το Πατριαρχείο, το οποίο βρισκόταν σε πολύ μεγάλο δίλημα για το πώς θα μπορέσει να διασώσει την όλη κατάσταση. Όταν λοιπόν ο Σουλτάνος του λέει ότι εγώ θα σφαγιάσω την Κωνσταντινούπολη, πόσους ήταν, 2-3 χιλιάδες Έλληνες, εάν εσύ αυτή τη στιγμή δεν μου αναφέρεις ότι πραγματικά δεν έχει σχέση με το κίνημα, έπρεπε κάτι να κάνει ο Πατριάρχης. Βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση. Και μάλιστα ξέρετε ότι ο πρώτος μάρτυρας ελληνικής επαναστάσεως ήταν Τούρκος ιερέας. Ο Σεϊχούλ Ισλάμ. Ο Σεϊχούλ Ισλάμ ήταν ο ηγέτης, όπως λέμε εμείς Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ήταν αντίστοιχα ο ηγέτης ο θρησκευτικός των Τούρκων. Χωρίς τη δική του εντολή, το φετφά όπως τα λέγαμε, δεν μπορούσε να προχωρήσει στη σφαγή ο Σουλτάνος. Και όταν λοιπόν ο Σουλτάνος του έστειλε και του λέει, κοίταξε λέει, διέταξε γενική σφαγή, του λέει, πρόσεξε λέει, το Κοράνι δεν αναφέρει σφαγή αθώων. Θα το ερευνήσω και μετά θα σου πω. Και πηγαίνει στον Γρηγόριο τον Πέμπτο και του λέει, έλα εδώ λέει, τι γίνεται λέει, κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να σώσουμε τον κόσμο. Αυτό γιατί το αναφέρω, γιατί ξέρετε δεν πρέπει να είμαστε φανατικοί και να τα βάζουμε πάντοτε οι Τούρκοι και ο τουρκικός λαός. Όλα είναι θέμα πολιτικής. Ο λαός είναι λαός και έχει βιώματα. Έχει ανθρωπισμό. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν και του παραθέτει αυτό και τον εξαναγκάζει, του λέει, βρες έναν τρόπο να μπορέσουμε να διασώσουμε την κατάσταση. Και εξαναγκάζεται να μπει στη διαδικασία του αφορισμού, η οποία πραγματικά αν τη διαβάσετε είναι... Εντάξει, είναι συγκλονιστική, δηλαδή να τριχιάζεις όταν τη διαβάζεις, γιατί κατακεραυνώνει, καταργέται, στέρισε από τη Θεία Κοινωνία, από τη μετοχή, είναι πολύ έτσι βαριά θα λέγαμε. Αλλά δεν γνωρίζει κανείς ότι μέσα στις πηγές ο ίδιος αναφέρει το θρήνο και το κλάμα του Πατριάρχη μας όταν αναγκάστηκε να υπογράψει αυτόν τον αφορισμό. Και κανείς δεν γνωρίζει ότι όταν στάλθηκε ο αφορισμός για να γλιτώσει τους Έλληνες Κωνσταντινούπολης, από πίσω έστειλε μία επιστολή στον Δημήτρο Ιψηλάντη, στον Αλέξανδρο Ιψηλάντη, με το οποίο του ανέφερε «Εγώ είμαι μαζί σου». Και ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης, υπάρχει επιστολή επίσημη προς τον Κολοκοτρώνη που του λέει ότι μην λέει δίνεται σημασία στον αφορισμό, διότι γίνεται από βία και άνευ θελήσεως του Πατριάρχου. Πότε ήξερε αυτό ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης και τα αναφέρει σε επιστολή του. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε απρόσκοπτα, άντε ακόμα αφορισμό και μέσος αφόρησα και η Εκκλησία προσφέρεται έτσι. Πάντοτε πρέπει να μπούμε μέσα στις καταστάσεις. Να δούμε πώς το βίωνε. Και μετά στο κάτω-κάτω αν κοίταζε τη βόλη του, γιατί απαγχωνίστηκε. Γιατί προχώρησε στο μαρτύριο ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Αν και άκουσα και το κορυφαίο του και αυτό το έκανε λέει από ιδιοτέλεια. Εγώ δεν έχω δει κανένα να απαγχωνίζεται από ιδιοτέλεια. Έτσι. Και μάλιστα όταν τον ζήτησαν να διαφύγει, ο ίδιος είπε «Αξίζει να φύγω εγώ από τη μέση παρά ο λαός μου. Τι θα έχω να λέω στους υπολείπους. Ποιο είναι το παράδειγμα του Πατριάρχη». Άλλο που ακούσαμε, και μάλιστα επίσημα το ακούσαμε, ήταν οι σφαγές των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων στην άλωση της Τριπολιτσάς. Λέτε και ήταν μόνο αυτό το γεγονός της Επαναστάσεως.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη αδικία και πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός. Όντως, όταν δόθηκε η εντολή να μπει ο ελληνικός όχλος, γιατί δεν μιλάμε για στρατό, ένας όχλος ο οποίος έχει βιαστεί, έχει εξανθρωποδιστεί, έχει εχμαλωτιστεί, έχει δει τη μάνα και τον πατέρα να απαγχωνίζονται, καλείται λοιπόν να είναι μπει... Είναι η πρώτη νίκη νομίζω, η πρώτη μεγάλη ακριβώς. Νίκη. Ακριβώς. Να ξέρετε μόνο ότι όταν λέμε για νίκη, περιττώ να σας πω ότι έγινε και διαπραγματεύσεις προκειμένου να μπουν μέσα. Ένα λησβερίς ανάμεσα στους αγωνιστές και τους Τούρκους, διότι ήταν το κέντρο πραγματικά, ως κάστρο ήταν το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο η Τριπολιτζά, όπου μέσα ήταν το χαρέμι του Πασά και όλη η θησαυρή του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα λέγαμε ότι ήταν ό,τι πιο χρήσιμο και απαραίτητο για να μπορέσει ο αγώνας να ανεφοδιαστεί, να ανεφοδιαστούμε και να συνεχίσουμε τον αγώνα. Όταν λοιπόν μπήκε μέσα ο όχλος, καταλαβαίνετε ότι έβγαλε όλο το μένος και το μίσος των 400 χρόνων σκλαβιάς. Φυσικά, θα πρέπει να αναφέρουμε, γιατί δεν αναφέρεται το γεγονός, ότι το γεγονός αυτό της άλωσης Τριπολιτζάς αναφέρεται από τους ίδιους τους αγωνιστές. Οι ίδιοι οι αγωνιστές μας καταθέτουν, ο Κασομούλης παραδείγματος χάρη, τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν μέσα. Και γιατί το αναφέρει αυτό? Για να τις τηλητεύσουν. Αυτό δείχνει το ήθος των Ελλήνων, ότι ακόμα και στον πόλεμο υπάρχει ένα ήθος. Και μάλιστα λένε ότι όταν μπήκε μέσα ο Κολοκοτρώνης και έβλεπε τους στρατιώτες του πραγματικά να σφαγιάζουν και να φέρονται τόσο έτσι άσχημα στον άμαχο πληθυσμό, τον τουρκικό πληθυσμό, πραγματικά άστραψε και βρόντιξε. Ούρλιαζε. Δεν μπορούσε λέει να το σταματήσει. Και ξέρετε ότι στο τέλος τους τιμώρησε. Και μάλιστα πώς λειτουργούν και οι πνευματικοί νόμοι. Μετά από την άλωση της Τριπολιτζάς έπεσε πανδημία. Και πέθανε ο κόσμος από την πανόλη. Και τους έβαλε ο Κολοκοτρώνης να υπίστη. Σου λέει, έγιναν και Παρασκευή αυτά, θα νηστέψετε. Θα μετανοήσετε για να μπορέσουμε να το αναπληρώσουμε. Αλλά αυτά εδώ, γιατί δεν τα λένε? Και αναφερόμαστε μόνο σε μεμονωμένα γεγονότα. Το ίδιο και ο Μακρυγιάννης τα αναφέρει αυτά. Πραγματικά ορίονταν. Γιατί υπάρχουν και γεγονότα, ας πούμε, γι' αυτό μιλάμε για ηθική πολέμου. Ο Ιψηλάντης, ο Δημήτριος Ιψηλάντης, ο αδερφός δηλαδή του Αλέξανδρου Ιψηλάντου, γιατί να ξέρουμε ότι η Επανάσταση ξεκινάει με Ιψηλάντη και τελειώνει με Ιψηλάντη. Η πρώτη 22 Φεβρουαρίου 1821, η τελευταία μάχη της Πέτρας το 1829, με τον Δημήτριο Ιψηλάντη. Για να καταλάβουμε πόσο έχει συνεισφέρει αυτή η οικογένεια στην Επανάσταση. Ο Δημήτριος Ιψηλάντης είχε επικηρύξει όποιος Έλληνας του φέρει 3 κεφάλια Τούρκων θα παίρνει 3 αγρόσια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φυσικά ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο. Μία φορά λέει κάποιοι, βρήκαν κάποιους Τούρκους να κοιμούνται στα χωράφια και πήγαν έτσι, κόψαν τα κεφάλια και το πήγαν στον Ιψηλάντη. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Ιψηλάντη? Τους τιμώρησε. Γιατί τους λέει, εμείς οι Έλληνες έχουμε μπέσα, έχουμε ηθική. Δεν χτυπάμε άμαχο πληθυσμό. Εμείς έχουμε μάθει να πολεμούμε σώμα με σώμα, όπως ο Λεωνίδας. Αυτά λέγανε οι αγωνιστές μας. Βάζανε πάνω απ' όλα την ηθική. Γι' αυτό μιλάμε για μεγάλη ψυχή. Βέβαια, να τονίσουμε ότι υπήρχαν οι ανθρώπινες αδυναμίες. Μα οι άνθρωποι πέρασαν αντιδυσβάστακτο ζυγό. Και όπως λέει και ο Σαράντος Καργάκος, ο αείμνηστος, ο πόλεμος δεν γίνεται με κομφετή. Ο πόλεμος δυστυχώς είναι πόλεμος και έχει τους δικούς του τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται. Ένα άλλο κεφάλαιο που δεν είναι παραμύθι, που δεν είναι μύθος, που είναι αλήθεια, είναι ο Εμφύλιος. Είναι το μεγάλο. Ξέρετε, κάπου άκουσα ότι. Το ότι συνέχεια αυτή η ράτσα ότι ο Εμφύλιος είναι, έχει αυτό, στο αίμα του αυτή η ράτσα τον Εμφύλιο. Πότε ξεκινάει λέει ο πρώτος Εμφύλιος? Στην Ιλιάδα, όταν ο Αχιλλέας και ο Μενέλαος εν ώψη των τυχών που, στη μεγάλη μάχη που θα δώσουν στην Τρία, μαλώνουν μεταξύ τους και δεν πάει να πολεμήσει ο Αχιλλέας για μία σκλάβα για την... Έτσι. Εκεί λέει φαίνεται η πρώτη αυτή. Έτσι, εκεί φαίνεται και στους Περσικούς πολέμους. Έχουμε, βλέπετε, μια γροθιά ενώθηκαν οι Έλληνες για να αντιμετωπίσουν έτσι, τον μύθο εκείνης εποχής που ήταν ο Περσικός στρατός. Βλέπουμε ότι με μια γροθιά τους αντιμετωπίζουμε και αμέσως μετά όλους αυτούς τους μεγάλους στρατηγούς τους περιμένει εξορία και μετά οδηγούμαστε στον Πελοποννησιακό πόλεμο που ήταν ένας έτσι... Εμφύλιος πόλους πραγματικά ρήμαξε έτσι, τα ελληνικά κράτη. Και Σπαρτιάτες. Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ έχουμε τα ίδια. Γιατί το κακό του Έλληνα είναι πιο ότι δεν μπορεί να δεχτεί
τη διάκριση του άλλου. Να χαρεί δηλαδή με το πώς εξελίσσεται ο άλλος, αυτό να το διαχειριστεί και να μπορέσει έτσι με την ευγενή άμυλα να το λειτουργήσει θετικά για τον εαυτό του. Δυστυχώς έχουμε ένα μετερίζει άσχημο, εγώ θέλω είναι λίγο και ανατολίτικη συνήθεια αυτή, να υπάρχει μεταξύ μας έτσι αυτή το συνέρισμα που λέμε, να συνερίζεται το ένα στον άλλον. Να μην δέχεται την εξέλιξη ή το γεγονός ότι αποκτά κύρος και δόξα. Αυτό ακριβώς έγινε. Ενώ είχαμε, αυτό λέω και στους μαθητές μου, είχαμε τις μεγάλες μάχες, διεξάγονται οι μεγάλες μάχες και παράλληλα σφαζόμασταν και μεταξύ μας. Βέβαια, να γνωρίζουμε λιγάκι το εμφύλιο του 21 ήταν αποτέλεσμα και τοπικιστικών αντιθέσεων και εγωισμών για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία. Διότι από τη μία πλευρά έχουμε τους προκρήτους οι οποίοι προεπαναστατικά είχαν την εξουσία, οπότε τώρα σου λέει εμείς είμαστε οι πιο ειδικοί. Άρα λοιπόν, γιατί να μην αναλάβουμε την εξουσία. Μας ήρθαν και οι ξενόφερτοι απ' έξω, μαυροκορδάτιδες, κολέτιδες κτλ. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτούς. Τέλος πάντων, παντοκύλησαν τον τόπο. Οι οποίοι επειδή ακριβώς επιδίωκαν την εξουσία και τη δύναμη, ήρθανε με τις ιδέες του εξωτερικού. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε τους αγωνιστές, οι οποίοι πραγματικά με ένα μεγαλείο ψυχής ξεπερνούν τον εαυτό τους. Όπως έλεγε και ο Μακρυγιάννης, εμένα το σώμα μου είναι γεμάτο λευωματιές. Γνωρίζουν τα κατατόπια, είναι αυτοί οι οποίοι συντονίζουν τον αγώνα και ξαφνικά έρχονται οι ξενόφορτοι, θα λέγαμε, να τους δώσουν εντολές. Αυτό δεν τους αρέσει. Σου λέει, εσείς, μάλιστα λένε πριν τη μάχη των Δερβενακίων, κατέβηνα, λέει, ο τουρκικός στρατός και η τοπική κυβέρνηση, όπως τα λέγαμε, κατέφυγαν στο πλοίο, λέει, φοβισμένοι και άφησαν πίσω τους αγωνιστές να τους αντιμετωπίσουν. Οπότε, εκ των πραγμάτων, οι αγωνιστές αποκτούν μία έτσι φήμη, δόξα, ένα κύρος και μία αγάπη. Ο λαός τους αγαπάει, γιατί τους βλέπει ως σωτήρες. Οπότε, εκ των πραγμάτων, αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το διαχειριστούν οι μορφωμένοι. Και έτσι έρχονται οι πρώτες αντιθέσεις. Ποιος θα αναλάβει την εξουσία. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, έχουμε τους δύο πολιτικούς που έπαιξαν πολύ άσχημο ρόλο, τον Μαυροκορδάτο, τον Κολέτη και τον Κουντουριώτη, οι οποίοι διαχειρίζονται την όλη κατάσταση διοικητικά. Βέβαια, σε αυτούς θα πρέπει μόνο να αναφέρω ότι βλέπουμε την πρώτη προσπάθεια για μια επίσημα διοικητική οργάνωση. Δηλαδή, αυτή η επιθυμία να οργανωθούμε πλέον ως κράτος, να αποτελέσουμε κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς χρησιμοποιούν τα δάνεια που έρχονται από το εξωτερικό, άλλο έτσι ένα μεγάλο, θα λέγαμε, σκάνδαλο εκείνης της εποχής και ο εμφύλος και από αυτό προκλήθηκε, διότι οι αγωνιστές σου λέει συγγνώμη, εμείς δίνουμε τη ζωή μας για να απελευθερωθούμε από έναν κατακτητή, από έναν δυνάστη και εσείς μας φέρνετε άλλον τώρα, διότι οι μεγάλες δυνάμεις ξέρετε όπως πάτε καραδοκούνε. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι, σου λέει νεοσύστατο κράτος. Σε νευραλγικό σημείο, αμέσως να έχουμε την επιρροή. Λοιπόν, και εκ των πραγμάτων έρχονται λοιπόν σε διχόνοι, χρησιμοποιούν το δάνειο με αποτέλεσμα να εξαγοράζουν συνειδήσεις και να φέρουν τους αγωνιστές αντιμέτωπους. Και φτάνουμε στην πολύ έτσι, θα λέγαμε, ικτρή κατάσταση για μένα, η στερεά Ελλάδα με το Καραϊσκάκι να μπαίνει στην Πελοπόννησο, να σφαγιάζει, να βιοπραγεί ενάντια στους συναγωνιστές τους πριν από λίγο διάστημα. Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Εδώ όμως ήθελα να αναφέρω κάτι, ότι ναι μεν υπήρξε ο εμφύλιος, αλλά υπάρχει και ένα μεγαλείο, ξέρετε, μέσα στον εμφύλιο. Πάλι μεγαλείο ψυχής βγαίνει. Διότι στην πρώτη φάση, στο τέλος του πρώτου εμφυλίου, της πρώτης φάσης, φυλακίζονται οι μεγάλοι αγωνιστές, ο Κολοκοτρώνης, παραδείγματος χάρη. Τότε είναι που μπαίνει ο Ιμπραήμ και απογυμνώνει όλη την Πελοπόννησο. Δηλαδή, ό,τι κατακτήσαμε, λόγω του εμφυλίου το χάνουμε. Και κάποια στιγμή ο Παπαφλέσσος, που ήταν από την αντίπαλη παρέα του κυβερνητικού, παρακαλεί: βγάλτε τον Κολοκοτρώνη, αυτός γνωρίζει την όλη κατάσταση, να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να αποτινάξουμε το ζυγό, να διώξουμε τον Ιμπραήμ. Στην αρχή υπήρξαν οι εγωισμοί. Όχι, όχι, προκάλεσε δολιοφθορές, στράφηκε εναντίον της κυβέρνησης. Όταν είδαν και είδαν, τον βγάζουν τον Κολοκοτρώνη. Και τι μεγαλείο ψυχής, τι θα έπρεπε να τους πει. Πάτε να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας. Δείτε πώς με φερθήκατε εμένα. Ξέρετε τι έκανε. Συγκάλεσε συνέλευση, ζήτησε συγγνώμη και έκανε μία τελετή αδελφοποίησης και τους αγκάλιασε και τους είπε «Ελάτε τώρα ως μια γροθιά να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό».
καταλαβαίνετε σε πιο μεγάλη ψυχή. Γι' αυτό λένε ότι ουσιαστικός ηγέτης της Ελληνικής Επαναστάσεως ήταν ο Δημήτριος Υψηλάτης, αλλά ο ουσιαστικότερος από όλους ήταν ο Κολοκοτρώνης. Είχε έναν τρόπο αυτός ο άνθρωπος, μια θυμηδία, έτσι, μια ξυπνάδα, μια ευφυΐα, ένα χειρισμό, είχε έναν τρόπο πραγματικά να συγκλονίζει τα πλήθη. Υπάρχει μια ιστορία, θα ήθελα να την καταθέσω μόνο αυτή για τον Κολοκοτρώνη. Μετά λέει τη μάχη του Βαλτετσίου, οι στρατιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι για πρώτη φορά μπροστά σε διαμελισμένα πτώματα. Αμέσως λέει ο Φωτάκος, μας έπιασε φόβος, θέλουμε να φύγουμε. Δεν αντέχαμε. Και βλέποντας λέει ο Κολοκοτρώνης να αρχίσουν να αποσκυρτούν οι στρατιώτες του, τι κάνει. Σηκώνεται, πηγαίνει μόνος του και πιάνει ένα-ένα τα κοκαλάκια και τα οστά, τα προσκυνάει και τα φυλάει και τους φωνάζει σε όλους. Ελάτε να προσκυνήσετε τους πρώτους μάρτυρες του έθνους μας. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, προκάλεσε τον ενθουσιασμό και έδινε έτσι τόσο θάρρος στους αγωνιστές του και με αυτόν τον τρόπο, γιατί μιλάμε τώρα για έναν όχλο, δεν μιλάμε για στρατιώτες μορφωμένους και οργανωμένους, και με αυτόν τον τρόπο του συγκρατούσε, ναι, είτε με το καλό είτε με το άγριο, γιατί έφτανε και σε πολύ έτσι βίαιες καταστάσεις, διότι οι καταστάσεις οδηγούσαν σε αυτό. Δεν μπορούσε να τους μιλήσει ευγενικά. Κυρία Ζώνιος, αφήνουμε, μας αποκαλύπτεται συνέχεια όχι μόνο ενδιαφέροντα, συγκλονιστικά γεγονότα από την Ελληνική Επανάσταση. Θα ήθελα να κλείσουμε με τον πρώτο ηγέτη της Επανάστασης, τον πρώτο πρωθυπουργό, τον πρώτο κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Λοιπόν, όταν ολοκληρώθηκε η Επανάσταση, θα ήθελα να πω ότι συνετέλεσε η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Με ενοχλεί βέβαια το να αναφέρουν ότι οι μεγάλες δυνάμεις οδήγησαν στην ανεξαρτησία του τόπου μας. Όχι, συνέβαλαν, ναι. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι μετά την ναυμαχία του Ναυαρίνου, 2 χρόνια ακολούθησαν επαναστατικών ενεργειών και μετά απελευθερωθήκαμε και δημιουργήθηκε με την ελεγόμενη μάχη της Πέτρας. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι προτείνεται αρχικά βασιλιάς, όχι κυβερνήτης. Ξέρετε, επειδή θεωρητικά μας βοήθησαν οι μεγάλες δυνάμεις και είχαν το πάνω χέρι, γιατί τους δώσαμε και την ευκαιρία πλέον με τα δάνεια, τότε προτείνουνε, μοναρχία έχουμε στην Ευρώπη, οπότε μονάρχοι θα επιβάλλουν το Λεοπόλδο του Σάξ-Κόμπουργκ. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Είναι πραγματικά μία φυσιογνωμία, αυτό ήταν αργότερο βασιλιάς του Βελγίου. Ήταν, θα λέγαμε, υπήρχε μια ουδετερότητα στο πρόσωπό του, γι' αυτό και τον πρότειναν. Ξέρετε ότι δεν δέχτηκε. Και για ποιο λόγο δεν δέχτηκε να γίνει βασιλιάς? Ξέρετε τι θα πει να σου προσφέρουν βασίλειο και εσύ να το αρνείσαι? Για 3 βασικούς λόγους. Πρώτον, διότι θεώρησε ότι έστειλε επιστολή στις μεγάλες δυνάμεις και τους λέει: πρώτον, πρέπει να έχω δικαίωμα να υπογράφω τα άρθρα. Δεν μπορείτε να μου τα στέλνετε έτοιμα. Εφόσον είμαι βασιλιάς, θέλω να έχω λόγο. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα με το οποίο ο ελληνικός λαός να αναφέρει ότι με δέχεται. Και τρίτον, θέλω να επεκταθούν τα σύνορα του κράτους, διότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μόνο σε αυτή την περιοχή ελληνικός πληθυσμός, υπάρχει και ευρύτερα. Άρα λοιπόν δικαιούμαστε να διευρύνουμε τα σύνορα. Γι' αυτούς τους 3 λόγους παραιτείται, διότι δεν το δέχτηκαν οι μεγάλες δυνάμεις. Όλα αυτά βέβαια γίνονται με τη συμβολή του μεγαλύτερου ηγέτη που υπάρχει πραγματικά στην ελληνική ιστορία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος από τον αγαπημένο μας Ιωάννη Καποδίστρια. Εκτός το ότι ήταν πάρα πολύ μορφωμένος, ήταν ευφυΐα και γι' αυτό και του προτάθηκε να γίνει υπουργός εξωτερικών του Τσάρου, της Ρωσίας, της μεγαλύτερης δύναμης εκείνης της εποχής. Και να ξέρετε ότι ο ίδιος έβαλε τους όρους. Για να πάρει τη θέση του υπουργός εξωτερικών, ξέρετε τι είπε? Ότι εάν μπορώ να υπηρετώ την πατρίδα μου, τότε μόνο θα αναλάβω αυτή τη θέση. Εάν με φέρετε αντιμέτωπο με την πατρίδα μου, απλά θα παραιτηθώ. Εννοώντας πατρίδα του την Ελλάδα, προφανώς. Εννοώντας την Ελλάδα. Καταγόταν από την Κέρκυρα. Από πολύ πλούσια οικογένεια και να ξέρουμε ότι ήταν πάρα πολύ μορφωμένος. Είχε ουσιαστικά 5 πτυχία για εκείνη την εποχή. Άρα ήταν πάρα πολύ απλός. Γι' αυτόν μπορώ να πω ότι ολόκληρη εκπομπή μπορεί να γίνει. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος έτσι μια ανεξάντλητη, θα έλεγα, προσωπικότητα. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ενδεικτικά μόνο 2 σημεία.
ότι όταν ο ίδιος αναλαμβάνει ως κυβερνήτης της Ελλάδος, η πρώτη του κίνηση ήταν πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει ελληνικό ταμείο. Μην ξεχνάτε ότι παίρνει ένα κράτος το οποίο είναι διαλυμένο, δεν υπάρχει τίποτα, καμένη γη μόνο. Και αυτός πρέπει να ανασυστήσει και να ξαναδημιουργήσει κράτος. Λοιπόν, όταν ζητάει χρήματα, του λένε δεν υπάρχει τίποτα, το ταμείο είναι μείον. Και τι κάνει? Πουλάει όλη του την περιουσία, συν την περιουσία που είχε δημιουργήσει στη Ρωσία, ως υπουργός εξωτερικών και την εποχή είχε εκατομμύρια, και με τη βοήθεια του φίλου του, του Εϊνάρδου, ενός φιλέλληνα τραπεζίτη Ελβετού, δημιουργεί και ανασυστήνει το πρώτο ελληνικό ταμείο. Και με τη βοήθεια του τράπεζας. Αργότερα τράπεζα, ναι, κάπου σαν τράπεζα, προκειμένου να οργανώσει το καινούριο κράτος. Η αγωνία του ήταν ακριβώς να δει ποια είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού, να σκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα και αυτά να αντιμετωπίσει. Ξέρετε ότι όταν έγινε η πρώτη εθνοσυνέλευση, συγκάλεσε δηλαδή όλους τους πολιτικούς ηγέτες, τους ανέφερε ότι, ήταν πολύ συγκινητικό, ότι εγώ ως κυβερνήτης της Ελλάδος δεν θα πάρω μισθό. Το ίδιο θα παρακαλούσα και για τους υπολείπους. Μου φτάνει η προσωπική μου περιουσία για να μπορέσω να ζήσω. Τα υπόλοιπα θέλω να τα διαθέσω για την Ελλάδα. Λένε μάλιστα ότι κοιμότανε 3 ώρες μόνο και μάλιστα μέχρι τις 4 η ώρα διάβαζε και ασχολούνταν με τις υποθέσεις του ελληνικού κράτους. 1 ώρα έκανε κομποσχήνη και προσευχόταν κάθε μέρα για τον ελληνικό λαό. Και μάλιστα ως κυβερνήτης πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία από την αρχή του όρθρου, παρακαλώ. Γι' αυτό και όταν δολοφονήθηκε αργότερα, ναι, δολοφονήθηκε μπροστά στην εκκλησία. Και μάλιστα είχε μαλώσει με τον αδερφό του. Ο αδερφός του τον είχε θέσει υπό περιορισμό, γιατί φημολογούταν τότε ότι ετοιμάζονταν να τον δολοφονήσουν. Ο ίδιος όμως, πριν αντέχοντας να βρίσκεται μακριά από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έφυγε κρυφά εκείνη την ημέρα. Και γνώριζε, εγνώση του, Εγνώση του και γνώριζε ότι υπήρχε η πιθανότητα να τον δολοφονήσουν. Μάλιστα έλεγε ο Μακρυγιάννης, κάποια στιγμή τον είδε έτσι πολύ αδύνατο. Και του λέει, βρε κυβερνήτα μου, φάει, λέει, κάτι. Και γράφει μέσα στα απομνημονέματά του. Ο κυβερνήτης έτρωγε 1 κότα την εβδομάδα. Και όταν πήγε και του είπε, φάει λιγάκι κάτι παραπάνω να στυλωθείς, ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του? Ήτανε ότι θα φάω όταν θα δω και το τελευταίο σκελετωμένο Ελληνόπουλο να βάζει κάτι στο στόμα του. Αυτός ήταν ο κυβερνήτης που έδωσε όλη του τη ζωή για τον αγώνα. Και όχι τύραννος, όπως θέλουν κάποιοι άλλοι να τον αναφέρουν. Αν σκύψουμε ακόμα και τύραννο τον έχουν. Ακόμα και τύραννο, γιατί συγκέντρωσε την εξουσία στα χέρια του. Μα τι να έκανε, μόνο δεν συνεργαζόταν κανένας. Όλοι ήθελε ο καθένας να πάρει τη δούλεψή του. Ο καθένας. Αλλά τους έλεγε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έλεγε ο Πετρόπης Μαυρομιχάλης, έπαιρνε τους φόρους από την Πελοπόννησο. Και του λέει ο Καποδίστρια, μα τώρα έχουμε κράτος, αγαπητέ μου. Θα πρέπει οι φόροι της Πελοποννήσου να έρχονται στο Ταμείο του Ελληνικού Κράτους. Όχι στο δικό σου, όχι αυτός. Πάνω από το πτώμα μου. Τι να κάνει? Δεν μπορούσε να συνεργαστεί. Του έλεγε ο Μιαούλης, θέλω τα χρήματα πίσω, λέει, ότι έδωσα στον αγώνα. Και του λέει, μα στάσου, περίμενε να μπορέσουμε να οργανώσουμε κράτος. Και ξέρετε ότι το πρώτο που δημιούργησε ήταν ορφανοτροφία. Γιατί είχε επενδύσει στη νεολαία. Γιατί ξέρω ότι η νέα γενιά είναι αυτή που θα μπορέσει ουσιαστικά να προχωρήσει και να εξελίξει. Και σου λέει, πρέπει πρώτα τη νέα γενιά να τη δώσω στοργή, αγάπη, και πήγαινε ο ίδιος και τους διάβαζε παραμύθια το βράδυ στο ορφανοτροφείο της Έγινας και ιστορίες από τον αγώνα. Κύριε Ζούνη, νομίζω ότι κάπου εδώ το κουδούνι θα πρέπει να χτυπήσει. Πραγματικά σας παρακολουθήσαμε επί 2 εκπομπές σαν μαθητές. Δεν τολμούσαμε να σας διακόψουμε. Μας αποκαλύψατε γεγονότα μέσα από τις πηγές, όπως από την αρχή μας είπατε, τα οποία θα έπρεπε να τα ξέρουμε. Θα έπρεπε να διδάσκονται, πλην όμως... Θα έπρεπε να διδάσκονται, γιατί σας είπα ότι έχουμε ανάγκη κάθε εποχή, όχι μόνο τώρα, το να διαμορφώνουμε πρότυπα. Διότι για να μπορέσουμε, όπως είπαμε, όπως αναφέρει έτσι και ο Σεφέρης σε μία του ρίση, ότι για να μπορέσεις, πρέπει να γνωρίζουμε το παρελθόν μας, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το μέλλον μας. Χωρίς να γνωρίζουμε το παρελθόν μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Κυρίες και κύριοι, μέσα από τον έτσι σπάνιο θαυμαστό λόγο της φιλολόγου της κυρίας Μαρίας Ζούνη, αποκαλύφθηκαν πτυχές της ελληνικής επανάστασης, άγνωστες σε όλους μας. Αποκαλύφθηκε, νομίζω, ο ρόλος που πρέπει να έχει ο δάσκαλος, ο καθηγητής στην εκπαίδευση. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να είστε καλά.